Αυτό είναι το master plan του οργανισμού λιμένος Ηρακλείου για την κατασκευή σύγχρονης μαρίνας ελιμενισμού και εξυπηρέτησης πολυτελών σκαφών αναψυχής μεγάλου μεγέθους, κατηγορίας μεγαγιότ, 400 θέσεων στο κόλπο του Δερματά, σχεδιασμός που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, από το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δήμο Ηρακλείου και άλλους φορείς. Στο παραένα το έργο δεν δημοπρατήθηκε λόγω προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την τελεσίδικη απόφαση 7 χρόνια αργότερα να δικαιώνει τον οργανισμό, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει σχετικά το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα βάλει στο μικροσκόπιο την επίμαχη επένδυση. Ουσιαστικά, ναι, μεν αυτό μπορεί να είναι δικαίωση για τον οργανισμό, αλλά νομίζω ότι η απόφαση συγκεκριμένη βοηθά και άλλες μαρίνες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κανείς να αμφισβητεί τη συνθήκη το ότι πρέπει να έχουμε μια μεγάλη μαρίνα στο Ηράκλειο. Νομίζω όμως ότι ξεκαθάρισε ακόμα μια υπόθεση που χρόνιζε πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι θα πρέπει πλέον με νέο πνεύμα στρατηγικής, κατάλληλο στην εποχή, να δούμε αν, πού και πόσο μεγάλη μαρίνα χρειαζόμαστε. Αν δεν γίνουν τέτοιες μεγάλες επενδύσεις, από πού άραγε περιμένουν αυτά τα σκουριασμένα μυαλά ότι μπορεί η χώρα μας οικονομικά να αναπνεύσει. Δεν ήταν μόνο οι φορείς που το αμφισβητήσανε, αλλά και το ρυθμιστικό σχέδιο και το περιφερειακό δεν το εντάσσει στο σχεδιασμό του. Είναι για μας θέμα ουσίας. Όταν σχεδιάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας και μάλιστα με τις δεδομένες κυβερνήσεις τότε και σχεδιάζουν κάτω από συγκεκριμένα συμφέροντα, θα καταγγείλω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Και όταν ένας σχεδιασμός του 1993 του Υπουργείου Ναυτιλίας, και σε αυτό θα πρέπει να σταθεί ουσιαστικά το στέγια μας, γι' αυτό λέω ότι είναι ζήτημα ουσίας. Ο οργανισμός κέρδισε σήμερα δικαστικά τη μάχη, αλλά έχασε τότε, όπως αναφέρει, την επενδυτική ευκαιρία με έτοιμους επενδυτές και λίγο πριν τη τελική τους επιλογή. Το έργο μπορεί να μπει και πάλι σε τροχιά δημοπράτησης, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση, υποστηρίζει ο πρώην αντιπρόεδρος του Όλη, Νίκος Αντωνακάκης, εξέλιξη που πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων. Ο οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου, η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, μετά από αυτή την εξέλιξη, οφείλει άμεσα, χθες, να έχει επισκεφθεί τον αρμόδιο Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της κυβέρνησης και να ζητήσει την πολιτική απόφαση για να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή, προκειμένου σύντομα η Κρήτη, το Ηράκλειο, να έχει μια μεγάλη μαρίνα για 400 μέγα γιότ, τα οποία θα δημιουργήσουν τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον, θα δημιουργήσουν τεράστια ανάπτυξη οικονομική. Και ίσως θα πρέπει και εμείς να επανέλθουμε με νέα στοιχεία και νέα προσφυγή. Έχουμε πολλές προτάσεις να συζητήσουμε με τον Όλη για επενδύσεις, αν θέλει. Να κατεβάσει τα κάγκελά του πρώτα απ' όλα και να καλέσει τους φορείς να κουβεντιάσουν αυτά που προγραμματίζει για την πόλη χωρίς την πόλη. Για την κατασκευή μαρίνας είχαν ενδιαφερθεί 22 εταιρείες και όμιλοι, ενώ στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, μεταξύ των μεγάλων επενδυτικών και κατασκευαστικών εταιρεών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, ήταν του Λάτσι και οι Άραβες από το Ντουμπάι. Δεν πρόκειται να ξοδέψουμε ούτε ευρώ εάν δεν υπάρχει εξεφρασμένο, επισήμως και γραπτός ενδιαφέρον από επενδυτές για αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι θα κάνουμε μια συνάντηση με τους αρμόδιους, τα αρμόδια υπουργεία, στην αρμόδια υπουργεία για το θέμα αυτό, τουρισμού και ναυτιλίας. Όπως υποστηρίζουν στελέχη του οργανισμού, αν δεν υπήρχαν οι δικαστικές εμπλοκές, η μαρίνα στο κόλπο του Δερματά θα ήταν μια πραγματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και σε αυτή την κρίσιμη οικονομικά περίοδο για τον τόπο μας.